υποχρεωτική η μάσκα από σήμερα, κυρίως στους κλειστούς χώρους. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Κοιτάξτε, επόμενο είναι στους κλειστούς χώρους να τη φοράμε. Τώρα η έξοδο, εγώ γιατί φοράω, γιατί θα πάω στους κλειστούς χώρους και τη φοράω. Πιστεύετε μπορεί ο κόσμος να προσαρμοστεί σε αυτήν την νέα πραγματικότητα? Πιστεύω ότι όπως συμμορφώθηκε τα υπόλοιπα, πιστεύω και αυτό να... Άμα δεν προσαρμοστούμε δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Σας φοβίζει η κατάσταση αυτή με τον νέο κορονοϊό? Μας φοβίζει και τι να κάνουμε. Είναι δεν είναι. Είναι δεν είναι. Φοβόμαστε. Ό,τι μας λένε κάνουμε. Από σήμερα υποχρεωτική η μάσκα στους κλειστούς χώρους. Κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορούμε να συμμορφωθούμε? Πιστεύω καλύτερο, το στο καλύτερο. Ελπίζω να συμμορφωθούμε σύντομα. Είναι δύσκολη η νέα πραγματικότητα? Είναι λίγο, θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Σας φοβίζει ο κορονοϊός? Με φοβίζει, αλλά προσέχω. Εγώ τη φοράω γιατί ανήκω στις ευπαθείς ομάδες. Λοιπόν, τώρα θα πω σε μαγαζί, θα ξαναβγω, θα πω στο άλλο, βάλτε μου κάτι και μία και καλή να τελειώνουμε. Πιστεύετε πως είναι εύκολο ο κόσμος να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα? Θέλουμε, δεν θέλουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Εμείς λαός είμαστε. Σας φοβίζει ο κορονοϊός? Όχι, όχι. Κοίταξε να δεις, εφόσον υπάρχει ζωή, υπάρχει και θάνατος, στη λύση. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα. Τώρα, καλός είναι, κακός είναι, αυτό ας το κρίνουν άλλοι. Έτσι δεν είναι. Εμείς θα πάμε σύμφωνα με τις οδηγίες. Ξεκάθαρες κουβέντες. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Είτε νέος είσαι, είτε μεγάλος είσαι. Από σήμερα είναι υποχρεωτική μάσκα στους κλειστούς χώρους. Πιστεύετε μπορεί ο κόσμος να υπακούσει? Υπακούει, ναι. Ναι, υπακούει, μπορεί. Εσείς φοράτε μάσκα? Στις δυο κλειστούς χώρους που πήγα τη φόρησα. Την έχω στην τσέπη, τώρα εδώ δεν χρειάζεται. Δεν είναι ο νόμος, νόμιμος. Σας φοβίζει ο κορονοϊός? Εντάξει, τι έδωκα. Περάσαμε άλλα κι άλλα κι αυτό. Δεν κάνει τίποτα η μάσκα και τώρα βγάλαν. Εγώ λέω θέλω να οικονομήσουν αυτοί. Ναι. Πώς τι είναι. Ναι, ναι. Όλα εμείς τα πληρώνουμε, λαοτζίκους, κατάλαβες. Λέω Τσίπρας. Ναι, ό,τι λέω Τσίπρας. Εσείς φοράτε όμως μάσκα στους κλειστούς? Την έχω, εδώ την έχω. Και βέβαια, τι θα κάνω. Την έχετε για προστασία ή φοβόσαστε κάποιο πρόβλημα? Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εγώ τώρα είμαι και 82 χρονών. Δεν φοβάμαι για μένα, να μην κολλήσω τους άλλους. Καταλάβατε. Δεν με πειράζει, και πέθανα και τι έγινε. Δεν θα κλείσουν τα φούρνια. Κατάλαβες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάντα τη φοράω τη μάσκα. Συνέχεια. Και να βγω έξω πάλι τη φοράω. Και στο σπίτι κάτω με στεβαίνω, βράντα πάλι τη φοράω. Αυτά. Έχουν πολύ βρωμιά. Τόσα χρόνια πράγματα δεν είχαμε βρωμιά. Ήρθαν αυτοί όλοι οι αλλοδαποί, μαζευτήκανε και μας κατέψανε. Αυτοί πρέπει να φύγουν πίσω, στην πατρίδα τους. Εσείς φοράτε μάσκα για προστασία ή υπό το φόβο του προστίμου? Κατά δύο τα φοράω. Φοβούνται, υπακούν νομίζω. Και που δεν φοβούνται, δεν τους κάνεις τίποτε, δεν τους κάνεις με τίποτε καλά. Πέφτουν πάνω σου που πας να ψωνίσεις, δεν κρατάνε αποστάσεις. Αυτά. Δηλαδή εσείς φοράτε τη μάσκα για προστασία και... αλλά και για το πρόστιμο? Α, για το πρόστιμο όχι. Εγώ επειδή έχω περάσει και δύο φορές πνευμονική εμβολή και φοβάμαι πολύ. Αυτό είναι τώρα. Είναι ύπουλος αυτός ο ιός? Δυστυχώς, ναι. Τώρα είπαν αυτή η μάσκα είναι, προστατεύει τους άλλους 95%, εμένα 50%. Αλλά ο άντρας μου προστατεύει εμένα 95%, εγώ προστατεύω αυτόν 95%. Έχετε περιορίσει τα κινήσεις σας από το διάστημα? Ναι, αρκετά, αρκετά. Έχουμε ένα εξοχικό στα Μεσάγκαλα, θέλουμε να φύγουμε, αλλά δεν μπορούμε με τίποτα. Περιμένουμε πώς και πώς. Εντάξει.